Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιότιμοι κύριοι διοικητές της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι. Πριν προχωρήσω, γιατί βέβαια το μικρόβιο των πανεπιστημιακών και ιδιαίτερα όλων ημών που είμαστε σε κάποιες θέσεις, θα ήθελα και από το βήμα αυτό να χαιρετήσω την παρουσία, είδα στο πάνελ νωρίτερα, την αξιότιμη κυρία Πατάκα, πρώην αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και χαίρομαι για την παρουσία εδώ. Εκείνο που είπε ο πρόεδρος νωρίτερα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φάνηκε ξεκάθαρα ή και φαίνεται από το πρόγραμμα ότι κάνετε πράξη την ενδοϊατρική, διεπιστημονική δυνατότητα, έτσι ώστε μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου να μπορέσετε να συγκεράσετε όλες εκείνες τις επιστημονικές απόψεις που σχετίζονται με ό,τι υπάρχει μέσα στο θώρακα. Πολύ σύντομα, σήμερα είναι μια πραγματικά ευχάριστη μέρα, γιατί έχουμε από τη μία ένα υβριδικό συνέδριο και από την άλλη ένα υβριδικό συνέδριο όλων εκείνων, όλων ημών με ύψιλον, οι οποίοι βρεθήκατε όλο αυτό το διάστημα και βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή της παροχής υπηρεσιών στους συνανθρώπους μας εξαιτίας της πανδημίας του COVID. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο σας αξίζουν όχι απλώς ιδιαίτερα συγχαρητήρια, αλλά πραγματικά κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερη τιμή για όλη αυτή την προσφορά στην κοινωνία και όλη αυτή την παρουσία σας δίπλα στον συνάνθρωπο. Δίπλα στον συνάνθρωπο που έπασχε ή που πάσχει και δίνεται πραγματικά αυτόν τον αγώνα. Το πρόγραμμα, πέρα από τις πολλές εργασίες, key lectures, state of the art, όπως τις ονομάζεται, ομιλίες, και φυσικά όλες εκείνες οι επιστημονικές δράσεις οι οποίες και σε νεότερους συναδέλφους δίνουν όλη εκείνη τη γνώση για να τους κάνουν ακόμα πιο μαχητές στην απόκτηση περισσότερων γνώσεων και εμπειριών. Και κλείνω με αυτό που ευγενικά ζητήθηκε νωρίτερα. Όντως, ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η διεπιστημονική ομάδα της οποίας έχω την τιμή να ηγούμε, σε συνεργασία τόσο με την ΕΙΑΘ όσο και με τους συνεργάτες από το ΕΚΕΤΑ, από το αντίστοιχο εργαστήριο των βιοιατρικών επιστημών, όντως το υλικό φορτίο αυτή τη στιγμή έχει σταθεροποιηθεί και έχει αρχίσει να φαίνεται η πτωτική τάση. Κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει τόσο την επιδημιολογική εικόνα, αλλά από την άλλη και την πίεση η οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι αρχίζει να μειώνεται που δέχεται το σύστημα. Βεβαίως υπάρχουν άλλοι πολύ ειδικότεροι πλέον εμού να μιλήσουν για την πίεση και τις αντοχές του συστήματος, όμως σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, οπότε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα το ευχαριστηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.